Τη Δευτέρα γίνεται το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Τρίπολη, που είχε να γίνει από την εποχή του 2007, όταν έφυγε η κυρία Βούρη και ήρθε ο κύριος Αγγελόπουλος. Δυστυχώς, ούτε περιφερειακά συμβούλια δεν γινόντουσαν. Δεν έχω καμία διάθεση να κάνω κριτική σε κανέναν και την αντιπολίτευση. Σήμερα ο Περιφερειάρχης μας παρουσίασε και θα παρουσιάσει την Δευτέρα το πρόγραμμά του για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Συζητήσαμε τα προβλήματα του νομού, τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα. Ένας νομός παραμελημένος, ένας νομός ο οποίος έχει ενδογενή προβλήματα και υπαρξιακά προβλήματα, είναι πίσω πάρα πολύ. Μόνο να σας πω ενδεικτικά ότι στα 4 χρόνια είχαν υπογραφεί και υλοποιηθεί 181 προγράμματα στήριξης και μέσα σε 4 μήνες ο κύριος Περιφερειάρχης έχει υπογράψει 118. Σε 4 μήνες που είναι ο ίδιος εδώ. Νομίζω ότι τα προβλήματα πολύ μεγάλα, ήταν μια παραμελημένη περιφέρεια. Αυτό που μας ενδιέφερε ήταν η οικονομική της ανάπτυξη. Μας είπε για τις υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οποίες είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ενώ υπήρχαν, ξέρω εγώ, 900 εργαζόμενοι πάντα στην περιφέρεια, τώρα είναι η μισή ακριβώς. Έχουν φύγει όλα τα παιδιά που ήταν στάζιερ, οι stagers. Και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα η περιφέρεια. Αυτά που μιλήσαμε για το νομό μας ήταν η ανάπτυξη του νομού, ήταν το θέμα τι θα γίνει με τα σκουπίδια του νομού. Τη Δευτέρα θα τα βάλει όλα αυτά τα προβλήματα. Τι γίνεται με την οδοποιία του νομού, με την ανάπτυξη, με τα έργα υποδομής του νομού. Μιλήσαμε για το ΕΣΠΑ όσο μπορούμε πιο γρήγορα και μιλήσαμε για την επιχειρηματικότητα του νομού. Ο Περιφερειάρχης έχει όλες τις καλές προθέσεις. Τη Δευτέρα στην εισήγησή του, που πιστεύω ότι θα τη δουν και οι Λάκωνες πολίτες, διότι θα μεταδοθεί απευθείας από την καλοσύνη τη δική σας που έχετε να είστε πάντα παρόντες, πιστεύω ότι θα δώσει ένα καινούριο όραμα για την περιφέρεια Πελοποννήσου που το έχει ανάγκη όσο ποτέ. Ο κύριος Χατζημιχάλης θα μείνει ακόμη γύρω στους 8 μήνες και πιστεύει μέσα στους 8 μήνες να έχει λύσει πολλά από τα προβλήματα ή να έχει βάλει τουλάχιστον προσλύσει, δηλαδή στο αυλάκι, μερικά μεγάλα προβλήματα που είχαν κολλήσει τα προηγούμενα χρόνια. Πιστεύω ότι ήταν μια επικοδομητική συνεργασία των όλων βουλευτών Πελοποννήσου εκεί και νομίζουμε ότι στην επόμενη συνάντηση που θα έχουμε με τον κύριο Περιφερειάρχη θα μας πει καλύτερα νέα και θα μας έχει δώσει ένα χρονοδιάγραμμα όλων αυτών των προθέσεων που έχει η κυβέρνηση για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Το σημαντικότερο από τα θέματα που συζητήσατε? Συζητήσαμε τα προβλήματα του περιβάλλοντος και τα προβλήματα των ΧΙΤΑ. Είναι μείζον θέμα. Ετοιμάζεται να προχωρήσει γρήγορα στους δηματοποιητές. Δεν μπορεί πια να αλλάξει το πρόγραμμα. Θα βάλει ένα δηματοποιητή στο Ήτιλο, ένα στους Μολάους και ένα στη Σπάρτη και θα προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί έρχεται καλοκαίρι και τα προβλήματα των σπιτιών είναι μεγάλα στο νομό. Με τις όποιες αντιδράσεις υπάρχουν τοπικά εδώ στο νομό, δεν είναι θα αλλάξει κάτι? Νομίζω ότι έχει βρει τη λύση και έχει συζητήσει με τους φορείς οι οποίοι αντιδρούν και υπάρχει μια συνένεση σε αυτό που θα γίνει και δεν θα πάει σε σύγκρουση με τους τοπικούς φορείς. Ξαναβολές. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.